Ολοκληρώθηκαν όλα τα έργα στην αερολές Χυσερών, τόσο όσο αφορά τις ασφαλτοστρώσεις αλλά και την υπογειοποίηση των δικτύων. Το έργο πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία του πρώην Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών κ. Κώστα Καραμαλή και σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη Χυσερών κ. Παναγιώτη Σπυρόπουλο, είναι ένα αναπτυξιακό έργο για το οποίο υπάρχει μια πολύ καλή οργάνωση, ένας υπέροχος χώρος που έχει να προσφέρει πολλά στα σχολεία καθώς και σε όλο το νομό Χυσερών. Ναι, ολοκληρώθηκαν τα έργα στην αερολέσχη. Είναι πραγματικά ένα αναπτυξιακό έργο. Να ξέρετε ότι εκεί θα δούμε πολλά. Θα δούμε πανελλήνους αγώνες drone, θα δούμε πανελλήνους αγώνες υπεραλαφρών αεροπλάνων, θα δούμε αερόστατα, θα δούμε. Υπάρχει μια πάρα πολύ καλή οργάνωση όσον αφορά την αερολέσχη. Και εδώ έβαλε τη σφραγίδα του Κώστα του Καραμαλής, πραγματικά, και τον ευχαριστώ και εκ μέρους των ανθρώπων της αερολέσχης. Είναι ένα αναπτυξιακό έργο το οποίο θέλουμε να το δέσουμε. Πραγματικά θέλουμε να το δέσουμε. Έχουμε το αυτοκινητοδρόμιο Χυσερών. Μια επένδυση που δεν υπάρχει πουθενά. Και πρέπει και επιβάλλεται να τη στηρίξουμε όλοι. Και πραγματικά ο Δήμος Χυσερών εκεί έχει δίνει. Παίρνει τα εύσημα. Σκεφτείτε τώρα να συνδυαστεί με την αερολέσχη, η οποία είναι δίπλα στην πόλη των Χυσερών, δίπλα στην πόλη Χυσερών, σε ένα υπέροχο σημείο. Ανήκει βέβαια στο Δήμο Εμμανουήλ Παπά, είναι περίπου 100 στρέμματα. Είναι παράδεισος, το έχετε επισκεφτεί το μέρος, το έχετε δει. Θα μπορούν να έρχονται σχολεία, θα μπορούν να μάθουν πολλά τα παιδιά μας εκεί με ασφάλεια. Επίσης έγινε υπογειοποίηση των καλωδίων της ΔΕΗ και θέλω εδώ να ευχαριστήσω πραγματικά τον κύριο Πολυμέρη, ο οποίος έκανε πολύ καλή δουλειά όσον αφορά τις υπηρεσίες της ΔΕΗ, γιατί όπως καταλαβαίνετε το να κάνουν προσγείωση τα αεροπλάνα με καλώδια μπροστά δεν είναι και το καλύτερο δυνατό και δεν παρέχει και ασφάλεια. Προχωρήσανε σε υπογειοποίηση των καλωδίων εκεί και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ, γιατί ξέρετε το έργο θέλει ενίσχυση. Αυτή τη στιγμή, όπως σας είπα, έχουν ολοκληρωθεί οι ασφαλτοστρώσεις, όλοι περιμένουν με αγωνία γιατί υπάρχουν μέλη τα οποία μπορούν να πετάξουν. Σε σχέση με την πολιτική προστασία είναι μεγάλη προσφορά, δίνουν μεγάλη προσφορά όσον αφορά το νομό.